Είστε κοντά στην πηγή, ή μάλλον σε δύο πηγές, σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Και πρέπει να απομένει να δούμε αν θα πιείτε και νερό. Βάσει τη εικόνα τουλάχιστον τη ομάδα που βγάζει, το πιθανότερο είναι πως θα τα καταφέρετε. Καμιά φορά όμως η επιτυχία από την αποτυχία είναι πολύ κοντά. Και βεβαίως όλοι κρινόμαστε στο τέλος και όχι τώρα. Εξυπηρετεί για πριν το φινάλε του προαθλήματος και δύο μόνο βήματα πριν από τον τελικό του κυπέλλου. Σήμερα είναι το πρώτο, το πλέον κρίσιμο, το πλέον αποφασιστικό βήμα που πρέπει να κάνουμε κόντρα στην ΑΕΛ, ένα μεγάλο παιχνίδι. Με την βοήθεια και του κόσμου μας ευελπιστούμε ότι θα παρουσιαστούμε αντάξει των περιστάσεων, θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε μετά από ΕΛ, με την ίδια διάθεση, το ίδιο πάθος, την ίδια προσωπικότητα στον αγωνιστικό χώρο, να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο και ελπίζουμε στο τέλος της ημέρας να μπορέσουμε να πάρουμε το πολυπόθητο προβάδισμα πρόκρισης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχαμε και δεν έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι τα πάντα θα κρυθούν στο εμφανιστικό στη Λεμεσό. Επειδή πολλές φορές η διαχείριση μιας μεγάλης επιτυχίας όπως ήταν η πρόσφατη κόντρα στον ΑΠΟΕΛ είναι πιο δύσκολη από την διαχείριση ενός κακού αποτελέσματος, πώς ήταν το κλίμα αυτές τις ημέρες της προπονήσης, τι λένε οι παίχτες, ο προπονητής, τι είπε στους παίχτες? Νομίζω για μας είναι ξεκάθαρο και το είχαμε τονίσει από την πρώτη στιγμή που τέκειωσε το παιχνίδι μετά από ΑΠΟΕΛ. Ναι, μεν πήραμε τους 3 βαθμούς, κρατήσαμε την εικόνα, την εμφάνιση της ομάδας, αλλά από τη στιγμή που ακολουθεί μετά από 4-24 ώρα ένα τόσο σημαντικό για μας παιχνίδι, το αφήνουμε και σκεφτόμαστε αποκλειστικά τον πρώτο αγώνα κυπέλλου. Αυτό προσπάθησαμε να περάσουμε, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε και στον κόσμο όλες αυτές τις μέρες. Τα μηνύματα που θέλησαμε να στείλουμε είναι πάρα πολλά, ακόμη και με ένα κάπως πρωτότυπο βίντεο με το οποίο θέλησαμε να κάνουμε κάλεσμα στον κόσμο να αντιληφθεί την κρισιμότητα του παιχνιδιού και να μας ακολουθήσει σήμερα, κάτι που ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα συμβεί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι μας να διατηρήσουμε την ίδια πίστη, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία, αλλά από το πρώτο λεπτό να ξέρουμε ότι θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι το προηγούμενο παιχνίδι. Είναι εντελώς διαφορετικό ένα παιχνίδι κυπέλλου. Δεν μας αποπροσανατολίζει ούτε το γεγονός ότι όλοι αναφέρονται με κολακευτικά λόγια τις τελευταίες μέρες. Ξέρουμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να μοχθήσουμε από το πρώτο λεπτό προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας στο σημερινό παιχνίδι. Έστω τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, έχει κάποια πλεονεκτήματα αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έναντι της ΑΕΛ. Το πρώτο έχει να κάνει φυσικά ενώπιση του σημερινού αγώνα με τον παράγοντα έδρα. Και από εκεί πέρα είναι και η φόρμα, η δυναμική, οι απουσίες που δεν έχετε και έχει η ΑΕΛ. Όλα αυτά παραπάνω σε μια. Νομίζω κάπως έτσι η Ανδρέα λειτουργεί ως παράδειγμα προς αποφυγή. Ναι. Ο ημιτελικός πριν από 2 χρόνια με τον Χριστάκη Χριστοδόλου τότε στον πάγκο του Απόλλωνα. Σωστό. Η ομάδα τότε προερχόταν από πολύ μεγάλη νίκη, ένα 3-0 στην έδρα της Ανόρθωσης, κοντά στην Ανόρθωση, και και τις επόμενες μέρες ο ενθουσιασμός ήταν στα ύψη και έτσι η ανώμαλη προσγείωση στον αγώνα κυπέλλου ήταν με 2-0 που δυσκόλεψε πάρα πολύ. Έκανε κατόρθωτη, όπως αποδείχθηκε το έργο της πρόκρισης στον τελικό. Έχεις δίκιο, είναι, μοιάζουν τα δεδομένα και όπως και η τότε ομάδα του κ. Χριστοφόρου και η σημερινή, είχαν και πολύ περισσότερες μέρες, εβδομάδες να προετοιμαστεί για ένα παιχνίδι τελικός για αυτούς, να προσαρμόσει αν θέλει το δικό της πλάνο πάνω στο δικό σας. Ενώ ουσιαστικά η ΑΕΚ είχε μόλις 1, 2, 3 μέρες για να καταστρώσει το πλάνο του κ. Κρίστιανς. Γι' αυτό και λέω και επαναλαμβάνω, πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και ο κόσμος μαζί, γιατί χωρίς τον κόσμο δεν μπορεί να προχωρήσει, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι είναι δύο σπουδαία σημασία, τεράστια κρισιμότητα παιχνίδια, δύο ντέρπι που ξεκινάνε από το μηδέν. Ούτε απουσίες μετράνε, ούτε η φόρμα, ούτε η αγωνιστική κατάσταση. Είναι δύο παιχνίδια κυπέλλου, ημιτελικού κυπέλλου, και αυτό το γεγονός τα λέει όλοι. Κάτι που μοιράζονται οι δύο ομάδες είναι σαφώς η δίψα και το πάθος που θα υπάρχει για να πάρει μια από τις δύο ομάδες ή το πλεονέκτημα ή στο τέλος της ημέρας αυτού μετρά την πρόκριση. Και αυτό αφορά και στους φιλάθλους και στον κόσμο αλλά και στους παίχτες. Διάβαζα προχθές κάτι που έγραψε ο Κούλης Παύλου, ο μοναδικός, δεν κάνω λάθος δηλαδή, παίχτης που ήταν στο ρόστερ της ομάδας και είναι η τελευταία φορά που κατέκτησε το κύπελο η ΑΕΚ. Και αν θέλεις, είναι ο θεσμός του κυπέλου, η διάρκεια
διάκριση μέσω μάλλον του θεσμού του κυπέλλου είναι κάτι που ψάχνει η ΑΕΚ, αν θέλει, στην μετά β' κατηγορία, αν το πω, εποχή. Η τρίτη συμμετοχή μας ήταν η περίδα τέσσερα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ελπίζουμε τώρα να σπάσουμε και το ρόδι και να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή στον τελικό, να διεκδικήσουμε το τρόπαιο μετά για δεύτερη φορά την ιστορία μας. Να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, γιατί μετράμε και άλλες παρουσίες σε τελικούς. Αλλά για να το πετύχουμε θα πρέπει άπαντες να είμαστε σε ετοιμότητα, σε γρήγορση, συγκεντρωμένοι και πάλι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, όχι μόνο του σημερινού παιχνιδιού, ό,τι για αυτή σήμερα, αλλά και του επαναληψικού. Γιατί σήμερα απλά θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Δεν το λέω απλά για να το πω, πραγματικά το εννοώ και το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι σήμερα παίζεται το πρώτο ημίχρονο, στις 22 του μήνα το δεύτερο. Εμείς θέλουμε σήμερα να κάνουμε το πρώτο βήμα για πρόκληση. Ναι, και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες λέγαμε ότι ο θεσμός του κυπέλλου είναι ο μοναδικός δρόμος προς την κατάκτηση ενός τροπέου φέτος για την ΑΕΚ. Κάποιοι οι τελευταίες μια-δύο εβδομάδες βλέπουν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, Κυριάκο. Ειδικά μετά την νίκη σας κόντρα στον ΑΠΟΕΛ προχθές. Εντάξει, πραγματικά τα τελευταία 24 ώρα έχω ερωτηθεί από όλους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επιμένω και λέω ότι εμείς. Για το πρωτάθλημα αναφέρομαι. Εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, πάμε βήμα-βήμα, συνεχίζουμε με την ίδια στρατηγική και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Σήμερα έχουμε παιχνίδι κυπέλλου, εκεί το σκεπτόμαστε. Η μοναδική μας σκέψη είναι στο παιχνίδι κυπέλλου, να το κατακτήσουμε και στη συνέχεια να κατακτήσουμε το προβάδισμα πρόκρισης, να πάνε όλα καλά. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε έστω και για λίγο, γιατί την πρώτη μας οικογένεια, γιατί για μας είναι η δεύτερη οικογένεια, και να δούμε στη συνέχεια και το πρωτάθλημα. Πόσο κόσμο περιμένετε σήμερα στο γήπεδο και τι καιρό κάνει στη Λάρνακα τώρα? Εντάξει, ο καιρός είναι όπως μας έχει συνηθίσει αυτό το διάστημα. Άστατος. Χωρίς να βρέχει, είναι άστατος. Τη μία έχει ηλιοφάνεια, την άλλη εξαφανίζεται. Είναι και βράδυ, είναι και ώρα που βολεύει νομίζω ο κόσμος για να τελειώσει από τις δικές του και να έρθει στο γήπεδο. Το μόνο σίγουρο δεν θα έχει ήλιο απόψε. Ναι, σίγουρα. Για όσους έρθουν νωρίς στο γήπεδο θα ήθελα να προλάβουν και τον ήλιο. Αν και αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω έξω από το παράθυρο δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Περιμένουμε ακόμη περισσότερους σε σύγκριση με το παιχνίδι με τα ΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν το αριθμό ούτως ή άλλως δεν μ' αρέσουν οι αριθμοί. Θα δούμε. Θα δούμε απόψε. Πάνω από 4.000 ξέρω. Θα είναι μια καλή προσέλευση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και να έχω καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.